Μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ σε όλους τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα εδώ στον αγαπημένο μου τόπο στην Καβάλα και να πω ότι η δυνατότητα συμμετοχής την έχουν όλοι και όλες όσοι θέλουν και την ημέρα των εκλογών να προσέλθουν για να ψηφίσουν στην κάλπη του Προέδρου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που θα ξεκινήσει από τις 8 η ώρα το πρωί της Κυριακής και θα ολοκληρωθεί στις 8 η ώρα το βράδυ της ίδιας ημέρας. Οι πολίτες θα μπορέσουν να προσέλθουν στην Καβάλα, στο διοικητήριο και πιο συγκεκριμένα στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης και στο πρώην Πολυκλαδικό Λύκειο, στον Αμυγδαλεώνα, στο Πολιτιστικό Κέντρο, στην Ελευθερούπολη, στο Δημαρχείο Παγκαίου, στην Χρυσούπολη, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑΝΕΣΤΟΥ και στην Θάσο, στην πρώην κοινότητα Πρίνου. Απευθυνόμαστε σε όλους τους φίλους και τους ψηφοφόρους μας και τους καλούμε να ενισχύσουν τις γραμμές μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να γίνει ένα μαζικό κόμμα που θα αποτελεί την ελπίδα του τόπου, καρδιά της προοδευτικής παράταξης του τόπου, την ελπίδα για μια καλύτερη προοπτική για τον τόπο, για την κοινωνική συνοχή και για τη στήριξη της δημοκρατίας. Είναι μια γιορτή δημοκρατίας η 15η του Μάη και θέλουμε να ενισχύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ ταυτόχρονα δίνοντας και το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος. Με αυτή την έννοια το σύνθημά μας αφορά στις κεντρικές πολιτικές εξελίξεις και αφορά στην ζωή των ανθρώπων που εδώ και 3 χρόνια έχει να αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες, συρρυκνώνονται οι δυνατότητες, τα όνειρα, οι προοπτικές και ο λογαριασμός δεν αφορά μόνο το ρεύμα, αφορά όλα όσα βιώνουμε. Αφορά κυρίως την αδυναμία των πολιτών σήμερα να ζήσουν μια ζωή έτσι όπως τους αξίζει, μέσα από το μόχθο τους και μέσα από την προσφορά τους. Αφορά τους 30.000 ανθρώπους σχεδόν που χάσαμε την περίοδο της πανδημίας, διότι δεν ενισχύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πολλοί από αυτούς θα είχαν σωθεί αν δεν είχαμε τέτοιες αδυναμίες στις μονάδες συντατικής θεραπείας.